Μίζα για να αγοράσουν το γάλα κτηνοτρόφων ζητά μερίδα τυροκόμων στο Ρέθυμνο με το να παραπέμπει τους αγροκτηνοτρόφους σε συγκεκριμένο εργοστάσιο ζωοτροφών για να αποπληρωθούν σε είδος το υπόλοιπο του γάλακτος που τους έχουν διαθέσει. Δεν αποκλείεται και προσφυγή στη δικαιοσύνη με αφορμή την απαράδεκτη αυτή τακτική, δεδομένου ότι οι πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχουν ακόμα και επίμαχα ηλεκτρονικά μηνύματα σε κινητά τηλέφωνα. Θα παίρνει ζωοτροφές από το ΤΑΔΕ και αν το γάλα σου περισσέψει από το γάλα σου κάποια λεφτά, να το πάρει σε τερί. Δηλαδή, αυτό είναι απαράδεκτο αυτό που συμβαίνει και από ανθρωπιστική πλευρά να το δούμε, είναι ντροπή και έσχος αυτό που γίνεται. Δεν πληρώνει και τις μετρητές. Με επιταγές και με τις ζωοτροφές κανονίζουν να αγοράζουν οι κτηνοτρόφοι από τα εργοστάσια που θέλουν αυτοί οι ζωοτροφές. Το αποτέλεσμα είναι να είναι δυσαρεστημένοι πιο πολύ κτηνοτρόφοι. Την ίδια ώρα οι κτηνοτρόφοι καταγγέλνουν ότι είναι ασφυκτικά ασύμφορη η διάθεση του κρέατος σε τιμές που φτάνουν για ένα αρνί στα 35 με 40 ευρώ, την ώρα που για τους ίδιους έχει κοστίσει περί τα 70 με 75 ευρώ, και αυτό συμβαίνει, όπως αναφέρει ο πρόεδρος του Συλλόγου Κτηνοτρόφων Ρεθύμνου Γιώργος Βενιεράκης, επειδή οι πολυεθνικές χρησιμοποιούν ως κράχτη την χαμηλή τιμή στα αμνοερήφια και για πολύ περιορισμένο αριθμό, μόνο και μόνο για να προσελκύσουν καταναλωτές, ζημιώνοντας όμως την αγορά. Χρησιμοποιούν τα αμνοερήφια ως κράχτη για τα μαγαζιά τους, με αποτέλεσμα να διατίθεται τα προϊόντα στην αγορά σε πολύ χαμηλές τιμές, που δεν ανταποκρίνεται σε καμία περίπτωση στο πραγματικό κόστος του παραγωγού. Ακόμα και το ελαιόλαδο όμως, και παρά την χαμηλή παραγωγή, παραμένει σε χαμηλές τιμές διάθεσης που δεν ξεπερνούν ούτε τα 3 ευρώ ανά λίτρο, ακόμα και για το έξτρα παρθένο των 3 γραμμών, όπως αναφέρει ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Ρεθύμνου, Γιώργος Κατσανέβας. Δεν είχαμε παραγωγή υψηλή και πιστεύω ότι οι τιμές ανέβουν. Το αντίθετο βλέπουμε τώρα το τελευταίο δεκαήμερο. Μετά που μπήκε ο Δεκέμβριος. Ή τα σπίτια μας θα κλείσουν ή τα μαγαζιά τους. Εάν δεν καταφέρουμε αυτό το πράγμα να δείξουμε τη δύναμη που έχουμε, είμαστε υποχρεωμένοι να διαλύσουμε με μαθηματική ακρίβεια.